Συνέχεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νικήτα συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ασθενών, όπου έγινε ανασκόπηση της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας τους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον κύριο Μάριο Κουλούμα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ασθενών, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι οι ασθενείς, διότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας, όπως είπε, είναι ασθενοκεντρικό. Παρά τα όποια μικροπροβλήματα, όπως είπε, υπάρχουν, εξέφρασαν προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την ικανοποίησή τους για την πορεία εφαρμογής του. Από εκεί και πέρα, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι ασθενείς συζήτησαν και τις προτάσεις των ιδιωτών γιατρών και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων σε σχέση με την πρόταση που έχει υποβληθεί σε ένα 15-σέλιδο έγγραφο με επίκεντρο την επιλογή ελεύθερα και του γιατρού αλλά και του νοσηλευτηρίου. Από την πλευρά του ο κύριος Κουλούμας, εδώ σε αυτό το σημείο, Νικήτα, ξεκαθάρισε, ήταν κατηγορηματικός, ότι οι ασθενείς δεν πρόκειται να δεχθούν απολύτως καμία αλλαγή της φιλοσοφίας του Γενικού Σχέδιου Υγείας, και το σημαντικότερο, όπως είπε, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε αυτή την θέση και δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε αλλαγή. Και λέμε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε αλλαγή, νοουμένου ότι στις αμέσως επόμενες μέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει την Τετάρτη συνάντηση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και την Πέμπτη με εκπροσώπους των ιδιωτών γιατρών και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Αν θέλετε, ήταν μία θέση του κυρίου Κουλούμα, όχι ακριβώς για να προκαταλάβει, για να ξεκαθαρίσει εν όψει αυτών των συναντήσεων, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρόκειται να δεχθεί καμία αλλαγή της φιλοσοφίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας σε σχέση πάντοτε με τα αιτήματα των ιδιωτών γιατρών, του ΠΙΣ και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Από την πλευρά του, πρέπει να πούμε, Νικήτα, ο Υπουργός Υγείας, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, παρά τα μικροπροβλήματα, όπως είπε και αυτός, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ, αλλά σημείωσε ότι το σημαντικότερο είναι ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας λειτουργεί, έχει αγκαλιαστεί από τον Κύπριο πολίτη, έχει αγκαλιαστεί από τον Κύπριο ασθενή. Νικήτα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Κυριακίδη.